Δηλαδή ένα έπιπλο, ξέρω εγώ τι στην πίστα. Είναι ένα είδος εκτόνωσης. Δεν είναι και το καλύτερο. Δηλαδή στο σπίτι σου δεν πετάς καρέκλες από εδώ και από εκεί, ας πούμε. Μάλλον δεν θα ήθελα να φάω καμιά καρέκλα. Έχετε βρεθεί ποτέ σε τέτοια μαγαζιά? Για να διασκεδάσετε. Έχω βρεθεί, ναι. Δεν διασκέδασα. Είναι παθολογικό πράγμα να πετάς καρέκλες τώρα απέναντί σου, ας πούμε. Κάτι έχεις. Δεν μ' αρέσει να σκέφτομαι διαχωριστικά ότι αυτοί οι κακοί, ξέρω εγώ τι, οι σκυλάδες και εμείς οι έντεχνοι. Σε όλα τα είδη υπάρχουν καλές μουσικές, σε όλα τα είδη υπάρχουν κακές μουσικές, σε όλα τα είδη υπάρχουν... Είχατε κάποιο τραγούδι σε κάποιον από πιο λαϊκό τραγουδιστή, πιο... Μα δεν έχω αρνηθεί ποτέ. Πάολο, στο Παντελίδη. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει να τα γνωρίσω από κοντά για να έχω κρίσει. Ακούω διάφορα ότι του Παντελίδη του πετάνε πολυθρόνες, μου είπανε προχθές. Για την κοπέλα δεν έχω αντίληψη. Δεν ξέρω, έχω διαφύσεις της στον δρόμο. Είναι μια όμορφη κοπέλα. Μου είπαν ότι ανέβαινε στο πάλκο και λέει και τώρα τις π***ς γίνεται. Αυτό λέει. Αυτά τα παιδιά τα συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να τα κρίνω ότι είναι, ξέρεις, ξέρω εγώ, ξεφτύλα ή αηδίες και τέτοιες. Είναι παιδιά νέα, βγαίνουν σε ένα χώρο, έχουν αυτή την αντίληψη ότι αυτό που κάνουν έτσι πρέπει να το κάνουν. Okay. Άμα ο άλλος νιώθει καλά όταν του πετάνε καρέκλες, είναι οκ. Okay. Εγώ προσωπικά δεν τα επιλέγω. Δεν θέλω καρέκλες. Δεν θέλω να μου πετάνε ούτε καν σκαμπό. Παιδιά, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του 100%. Δεν τους προσέβαλε.